Πρόκειται για τους Κωνσταντίνο Παναγιώτου του Μαθηματικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Ludwig Maximilian του Μονάχου, την Άλκη στην Πονάνου από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Μαρίνο Σαριγιάννη του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον Κωνσταντίνο Τάση από το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, τη Μαρία Ρενετζή από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, τον Ηλία Παπαϊωάννου του London Business School και τον Λάμπρο Μπαλαφούρη του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Τα ερευνητικά έργα που πρότειναν οι νέοι δικαιούχοι καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων από τις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική μέχρι τις βιοεπιστήμες και τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Σύμφωνα με τους αριθμούς, οι δικαιούχοι θα υλοποιήσουν τα σχέδιά τους σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα σε 22 διαφορετικές χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη με επικεφαλή στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία και τις κάτω χώρες. Επιχορήγηση διεκδίκησαν ερευνητές 39 εθνικοτήτων, μεταξύ των οποίων Γερμανοί, Ιταλοί, Γάλλοι και Βρετανοί. Αυτή τη φορά το ΕΣΕ αξιολόγησε 2.538 ερευνητικές προτάσεις, από τις οποίες θα χρηματοδοτηθεί το 13%. Το 32% των επιχορηγήσεων δόθηκαν σε γυναίκες. Οι επιχορηγήσεις υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσουν περίπου 2.000 θέσεις εργασίας για μεταδιδακτορικούς και διδακτορικούς φοιτητές, καθώς και για το υπόλοιπο προσωπικό των επιχορηγούμενων ερευνητικών ομάδων.